Περιθώριο ως τις 17 Ιουνίου έχουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πλήγησαν οικονομικά από την πανδημία, για να υποβάλουν αίτηση επιδότησης πάγιων δαπανών με απαραίτητη προϋπόθεση την υποβολή και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι την ίδια ημερομηνία. Η προθεσμία προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τους λογιστές. Κοντά μας απόψε ο κ. Αλέξης Νταουλάρης, λογιστής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ηλίας. Κύριε Νταουλάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπεβούδα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Για μία ακόμη φορά οι προθεσμίες πιέζουν. Αυτοί που πιέζονται είναι οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, που εδώ και ένα χρόνο πραγματικά νομίζω δεν προλαβαίνετε να καλύπτετε όλα αυτά που γίνονται δικές σας υποχρεώσεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις, ο καθένας από εμάς, να είναι συνεπείς, να μην χάνει προθεσμίες, να μπορεί να τύχει κάποιων ευεργετικών μέτρων που λαμβάνονται. Για μία ακόμη φορά εσείς στο επίκεντρο. Ακριβώς. Δημοσιεύθηκε το Σάββατο βράδυ η απόφαση την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών και με έκπληξη είδαμε ότι ένας από τους όρους για την υποβολή της εκδήλωσης είναι η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων, δηλαδή του εντύπου Ε3. Από τη στιγμή που οι δηλώσεις ανοίξαν την Παρασκευή το βράδυ για τα φυσικά πρόσωπα και μόλις πριν μισή ώρα το έντυπο Ε3, όχι το έντυπο Νη, βγήκαν οι οδηγίες για τα νομικά πρόσωπα. Μία πλατφόρμα που ακόμα δεν είναι έτοιμη, δεν έχουν ανέβει πολλά στοιχεία. Μερικά είναι λάθος. Και το Υπουργείο Οικονομικών τη ζητάει κάτι το εξωπραγματικό, κάτι που δεν γίνεται. Ενώ οι δηλώσεις πρέπει να προβληθούν σε 4 μήνες, να υποβληθούν σε. Μέσα σε 17 μέρες. Μέσα σε 17 ημέρες ουσιαστικά. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι πάρα πολύ πιεστικό. Δεν γνωρίζω εάν και σε κεντρικό επίπεδο φαντάζομαι θα έχουν υπάρξει αντιδράσεις και αν υπήρξε κάποια απάντηση από το Υπουργείο. Αλλά δεν ακούγεται πολύ ρεαλιστικό το να προλάβετε. Ήδη η Ομοσπονδία μας έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη Προέδρων. Το επιμελητήριο, το μεσημέρι, το οικονομικό επιμελητήριο έβγαλε ανακοίνωση που καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει το φυσιολογικό, δηλαδή να πάει η εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι για να μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα των παγίων δαπανών, πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να έχει στη διάθεσή του όλες τις δαπάνες που είχαν οι επιχειρήσεις για το προηγούμενο έτος. Όμως είναι αδιανόητο από τη στιγμή που το κράτος θέλει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, στην ουσία να βάζει τέτοιους όρους που να λέει ότι θα πετάξει τις περισσότερες εκτός του προγράμματος. Γιατί πολύ απλά δεν θα προλάβουν, δεν θα προλάβετε τη διαδικασία. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα λογιστών φοροτεχνικών αυτή η αντίδραση, είναι θέμα των επιχειρήσεων, καθώς σε 17 μέρες είναι αδύνατο όχι όλη μέρα να καθόμαστε εδώ να φέρουμε και το μισό πύργο σε εισαγωγικά να βοηθήσει, ναι. Δεν θα υποβληθούν οι δηλώσεις. Είναι πάρα πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως τίθεται. Ελπίζω να γίνει κατανοητό αυτό το αίτημα. Δεν είναι και η πρώτη φορά που πιέζεστε. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες που τελικά έχουν επιληθεί από το δικό σας τον κλάδο. Να ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα εισακουστεί το αίτημα για να μην υπάρξουν αδικίες. Γιατί όπως λέτε και εσείς, είναι ένα μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αλλά αν τελικά δεν προλάβει κανείς μέχρι τις 17 Ιουνίου να είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, πολύ απλά δεν έχει και αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία. Ακριβώς. Δεν είναι η ουσία του προγράμματος. Η ουσία του προγράμματος είναι να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν να βοηθηθούν ώστε να μείνουν όρθιες στη μετά κορονοϊό εποχή. Να συμπληρώσω στα λεγόμενά σου ότι ο κλάδος μας έχει μάθει δυστυχώς ή ευτυχώς να λειτουργεί υποποίηση εδώ και αρκετά χρόνια και καθώς προχωράει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Δυστυχώς το κράτος αποδεικνύει άλλη μία φορά ότι δεν σέβεται αυτό που λέει το Σύνταγμα, ότι πρέπει να είναι ένα κράτος δικαίου και να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και διοίκησης. Η δημόσια διοίκηση, αυτοί που νομολογούν, ειλικρινά δεν ξέρω πώς σκέφτονται τις προθεσμίες που βγάζουν. Εμείς, δίνοντάς μας αυτό το βήμα, θα ήθελα να καλέσω και το επιμελητήριο της Ηλίας, αλλά και όλους τους συλλόγους να λάβουν μέτρα και τις ομοσπονδίες αυτής της ασφυκτικής προθεσμίας, καθώς δεν είναι θέμα λογιστών, το ξαναλέω άλλη μία, είναι θέμα των επιχειρήσεων, είναι θέμα ότι πρέπει να σταθεί αυτή η οικονομία επιτέλους όρθια
και όχι να γίνονται σπασμωδικές κινήσεις και χωρίς πλάνο και χωρίς οργάνωση. Και δεν μπορεί στο ευεργέτημα να φτάνετε μέσα από ένα σπριντ τόσο πολύ δύσκολο και με τόσο άγχος και με τόσα πολλά που θα πρέπει να γίνουν μέχρι να καταλήξετε στο αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά και θα παρακολουθούμε βέβαια την εξέλιξη. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω γρήγορα το Υπουργείο Οικονομικών να βγει και να διορθώσει αυτό το έγκλημα που έχει κάνει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.